Η Financial Action Task Force, FATF, διατήρησε το Πακιστάν στην γκρίζα λίστα και πρόσθεσε και τη σύμμαχό του Τουρκία για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η FATF είχε προειδοποιήσει την Τουρκία εδώ και 2 χρόνια. Αν και η Τουρκία κατάλαβε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει από το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις, ανέφερε η FATF. Το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, αντιδρώντας σε αυτή την κίνηση, διαμαρτυρήθηκε την Πέμπτη πως η ένταξη της χώρας στην γκρίζα λίστα είναι άδικη και δήλωσε πως η χώρα θα συνεργαστεί με τη FATF και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να βγει το συντομότερο δυνατόν από τη λίστα. Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της FATF, η χώρα εισήγαγε στις 27 Δεκεμβρίου 2020 νόμο που εμποδίζει τη χρηματοδότηση της εξάπλωσης όπλων μαζικής καταστροφής, ανέφερε, προσθέτοντας ότι ως εκ τούτου έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση στα 4 ζητήματα που αναφέρονται στην έκθεση της FATF του 2019, η οποία επικεντρώθηκε στις οικονομικές κυρώσεις, τον εσωτερικό έλεγχο και τις συνδεδεμένες εταιρείες, καθώς και τις κυρώσεις που στοχεύουν στον τομέα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των όπλων μαζικής καταστροφής. Από την άλλη, ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, αντέδρασε με λιγότερη ψυχραιμία, κατηγορώντας την Ευρώπη πως αυτή χρηματοδοτεί και ενισχύει την τρομοκρατία και την πληρώνει η Τουρκία. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemesishd.gr.